Το πέμπτο και σημαντικότερο νομοσχέδιο του πλαισίου αφαιρεγκαιότητας που αφορά τις προσωπικές εγγυήσεις και τους μικροφυλέτες τίθεται αύριο ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην αναμονή, η Βουλή με τις Επιτροπές Οικονομικών και Εσωτερικών να έχουν ολοκληρώσει τη συζήτηση των τεσσάρων νομοσχεδίων και να ρίχνουν τον μπαλάκι στην κυβέρνηση για να κερδιθεί η μάχη με το χρόνο και την εκπνοή του νόμου που αναστέλει τις εκποιήσεις μέχρι τις 19 Μαρτίου. Θέλαμε να είχαμε ψηφίσει το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας χθες. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Επειδή η αναστολή του νόμου των εκποιήσεων δεν επιλύει τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δανειολήπτες. Αυτή την πάρα πολύ σημαντική πτυχή του προβλήματος. Τις διαγραφές των δανείων και την προστασία των εγγυητών. Σήμερα λάβαμε νέες διαβεβαιώσεις ότι την Παρασκευή θα παρουσιαστεί αυτό το νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ, οι σοβαρές διαφωνίες και ενστάσεις που είχαν οι δανειστές στο θέμα των εγγυητών έχουν καμφθεί μετά από σκληρή διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση. Σε περίπτωση εκποίησης ενυπόθηκων δανείων, δεν θα επομίζονται τελικά όλο το βάρος οι εγγυητές, αλλά θα προστατεύονται σημαντικά από το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας. Εμείς δίνουμε μάχη πραγματικά να περάσουν μέσα από αυτά τα νομοσχέδια πραγματικές ασφαλιστικές ρήτρες για τους δανειολήπτες και ιδιαίτερα τους μικροφυλέτες. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης απέστειλε σήμερα στη Βουλή νομοσχέδιο που προνοεί άρση της απαγόρευσης πώλησης δανείων σε τράπεζες και επενδυτικά ταμεία του εξωτερικού που είχε ψηφίσει τον Ιανουάριο η Βουλή και ανέστειλε μέχρι τις 19 Μαρτίου.